όσο άκουσα και ανέβηκα τον Άδη. Γι' αυτό πες μου το κάθε τι με λίγα λόγια, μην αργείς. Ένα βαθιά πολιτικό έργο που φέρνει σε αντιπαράθεση τη δημοκρατία με την τυραννία. Η μνή τους Έλληνες μετά τη συντριπτική νίκη τους εναντίον των Περσών στη Σαλαμίνα, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί για την αλαζονία που ελοχεύει, αποτελεί η τραγωδία του Εσχύλου Πέρσες, την οποία παρουσίασε με επιτυχία το διήμερο που πέρασε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Είναι μεγάλη τιμή, βέβαια, το γεγονός ότι το Κρατικό Θέατρο βρίσκεται για μία ακόμα φορά θεσμικά και συμμετέχει στο φεστιβάλ Φιλίππων και μάλιστα με μια παράσταση η οποία μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Ούτε το χρήμα αξίζει δίχως τους ανθρώπους, ούτε οι άνθρωποι δίχως χρήμα λάμπουν όσο αξίζουν. Τον ρόλο του Δαρίου ερμηνεύει ο Γιάννης Φέρτης, του Αγγελιαφόρου ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, του Ξέξη ο Γιώργος Κολοβός, ενώ ο Άκης Ακελαρίου υποδίεται την Άτωσα. Ο ρόλος αυτός στηρίζεται σε δύο πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο αρσενικός, που ουσιαστικά είναι αυτή η διάσταση της εξουσίας και της διατήρησης της απολυταρχίας που υπήρχε εκείνη την εποχή στην Περσική Αυτοκρατορία. Και ο άλλος πόλος είναι ο θηλυκός, που είναι η μάνα. Συνήθως ο Αγγελιαφόρος φέρνει την κακή είδηση ενός θανάτου, ενός ανθρώπου. Εδώ πέρα μιλάμε για το χαμό μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, οπότε το ειδικό του βάρος είναι τεράστιο. Φαΐ των βαρβάρων, όλος ο στρατός! Την παράσταση σκηνοθέτησε η Νικέτη Κουτούλη. Ένα κείμενο το οποίο τσακίζει κόκαλα, είναι σύγχρονο, πιο σύγχρονο δεν μπορεί να είναι από το σύγχρονο. Κλασικό, ισχυρό, στο δημικές, πανανθρώπινο. Την προσεχή Τρίτη το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα εμφανιστεί με τους Πέρσες στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στις 15 και 16 Αυγούστου θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Επιδαύρου.